Πρόγραμμα λοιπόν, το πρόγραμμα λοιπόν δημοσίων επενδύσεων. Θα κάνω μία μόνο παρατήρηση. Λοιπόν, ναι. Κύριε Ευθυμίου. Για τους τρεις φίλους εκεί και ειδικά κύριε Μπενέκη, άκουσα καλά το όνομά σας. Άκουσα το όνομά σας. Κύριε Ευθυμίου, θα πάρω το λόγο και θα πω πέντε κουβέντες. Ναι κύριε Μπενέκη. Σας λέω λίγο να δεν θα μιλήσω καθόλου. Λοιπόν, καταρχήν όχι. Αυτή τη στιγμή σας επιτρέπω. Το χθεσινό εισιτήριο είναι το δικό σας. Το χθεσινό εισιτήριο είναι το δικό σας. Το χθεσινό έξω από το ζάπιο αυτό το φτιάσιο που έγινε με το διάλογο. Να σας ρωτήσω κάτι και να μου απαντήσετε. Να σας ρωτήσω κάτι και να μου απαντήσετε. Να σας ρωτήσω κάτι και να μου απαντήσετε. Είπατε πριν ότι δεν υπάρχουν συνεταιρισμοί στην Ευρώπη, αλλά μόνο καπιταλιστές αγρότες. Όχι. Σας διαβεβαιώ. Άλλο πράγμα είπα. Ότι έχω όχι, πάει δεν, δεν είμαι αυτό. Στην Ολλανδία. Αφήστε με λοιπόν να σας πω ότι είναι μόνο καπιταλιστές αγρότες που έχουν τσακίσει. Αφήστε με να σας πω ότι είπα. Που προμηθεύονται τις πρόγραμμες. Ρυθμίζουν τα αγορές. Μεγαλοτσιφικάτες. Για τους δημόσιους πατζελίδες. Για τους δημόσιους πατζελίδες. Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αγροτικός πληθυσμός είναι το 2%, μιλάμε για πολύ μεγάλους αγρότες και εκεί θέλετε να οδηγήσετε τον αγροτικό πληθυσμό της Ελλάδας, το 2%. Σε κληρίζονται 700.000 αγρότες. Για τις δηλώσεις, Μπατζηλή, εγώ δεν θέλω να πω τίποτα, ειλικρινά σας λέω ότι ντρέπομαι.